Καλώς ήρθατε στους Παράλληλους Μονολόγους, μία σειρά για το θέατρο. Είμαι η Κατερίνα και θα είμαστε μαζί σε αυτό το όμορφο ταξίδι στο μαγικό κόσμο του θεάτρου, εμβαθύνοντας σε αποσπάσματα από κομμάτια που αποτέλεσαν διαμάντια του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και του αμερικανικού θεάτρου. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα την εγγραφή σας, κάντε την τώρα, κάνοντας κλικ στο λογότυπο και στο καμπανάκι, ώστε να μένετε πάντα άμεσα ενημερωμένοι για κάθε νέο επεισόδιο της Seven Arts και των Παράλληλων Μονολόγων. Πώς γεννήθηκε λοιπόν αυτό το όμορφο και μαγικό πράγμα που λέγεται θέατρο? Ποιες είναι οι ρίζες του και πού? Στην αρχαία Ελλάδα φυσικά. Στην αρχαία Ελλάδα λοιπόν λάμβαναν χώρα κάποιες ιερές τελετουργικές πράξεις που λέγονταν δρόμενα. Αφορούσαν στη γονιμότητα και είχαν σαν βασικό λατρευτικό πρόσωπο το θεό Διόνυσο. Από τη λατρεία του Διονύσου προκύπτει ο διθύραμβος και από το διθύραμβο θα προκύψουν τα τρία βασικά είδη της δραματικής ποίησης: η τραγωδία, η κωμωδία και το σατυρικό δράμα. Ο διθύραμβος αρχικά αποτελούσε προσωνύμιο του θεού Διονύσου και ετυμολογικά ο δις βαίνων τη θύρα σημαίνει ο διπλογεννημένος, καθότι ο Διόνυσος είχε γεννηθεί δύο φορές. Μία από την κοιλιά της μαμάς του Σεμέλης και μία από το μυρό του πατέρα του Δία. Η διονυσιακή λατρεία περιλάμβανε κάποια στάδια. Τα τρία από τα βασικότερα είναι τα εξής. Η λεγόμενη ιερή μανία, η έκσταση. Μία υπερβατική κατάσταση συνείδησης δηλαδή, κατά την οποία υπάρχει επικοινωνία με το Θεό. Έπειτα η θεοληψία ή αλλιώς θεία έμπνευση, κατά την οποία υπάρχει πλήρης ένωση με το Θείο. Και έπειτα κάποιες μιμητικές δράσεις, οι οποίες εκφράζουν συναισθηματικές καταστάσεις. Ο διθύραμβος αρχικά ήταν ένα λατρευτικό άσμα για τον Διόνυσο, με επικεφαλής τον εξάρχοντα, τον κορυφαίο δηλαδή του χορού, και πάντα με τη συνοδεία αυλού, καθώς και 50 ακόμη χορευτές, οι οποίοι ήταν μεταμφιεσμένοι σε σατήρους, που έκαναν κυκλική κίνηση γύρω από το βωμό του θεού Διονύσου. Οι πληροφορίες που έχουμε από τον Ηρόδοτο μας λένε ότι ένα πάρα πολύ βασικό πρόσωπο που έπαιξε ρόλο σε αυτή την εξέλιξη του διθυράμβου υπήρξε ο μουσικός και ποιητής από τη Μύθινα της Λέσβου, Αρίων. Αυτό που ουσιαστικά έκανε ο Αρίων στον διθύραμβο είναι να τον μετατρέψει από άτεχνο αυτοσχεδιασμό σε μία έντεχνη μορφή σύνθεσης. Και από την εποχή του Αρίωνα και από τις μετατροπές του έχουμε σαν γεγονός σημειολογικό την ένταξη των σατήρων, που μέχρι τότε ήταν απλοί δαίμονες του δάσους, ως επίσημης ομάδας ακολούθων του θεού Διονύσου, που λόγω του τραγόμορφου παρουσιαστικού τους ονομάζονται τραγωδί. Η λέξη τραγωδία, δηλαδή το τραγούδι των χορευτών. Άλλο ένα πολύ βασικό πρόσωπο το οποίο συνετέλεσε στην εξέλιξη, μάλλον στη δημιουργία και εξέλιξη της τραγωδίας, ήταν ο Θέσπης. Αυτό που έκανε ο Θέσπης ως ποιητής αλλά και ως εξάρχων στο έργο του, δηλαδή ως πρώτος του χορού, ήταν να εισάγει κάποια κομμάτια αφήγησης απέναντι στα χωρικά και να βάλει και τον υποκριτή, δηλαδή τον ηθοποιό, να συνδιαλέγεται με το χορό, δημιουργώντας έτσι μία αλληλεπίδραση. Αυτή η αλληλεπίδραση λοιπόν αποτέλεσε και την απαρχή της τραγωδίας. Η πρώτη επίσημη παρουσίαση τραγωδίας έγινε επί της εποχής της τυραννίας του Πισίστρατου στα Μεγάλα Διονύσια, ετήσια γιορτή της αρχαίας Αθήνας, από τον ίδιο το Θέσπη. Μέσα σε κάποιες δεκαετίες λοιπόν, η τραγωδία ευδοκίμησε και εξελίχθηκε, διατηρώντας κάποια στοιχεία της διονυσιακής λατρείας, αλλά πλέον με ανεξάρτητη θεματολογία από τη ζωή και τα παθήματα του Θεού. Εδώ έχουμε σαν βασικό ήρωα του κάθε έργου τραγωδίας έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με το εξής μοτίβο της Ήβρεως, της Σάτης και τελικά της Θείας Δίκης, μέσα από την οποία έρχεται και η δικαίωση και η λύση της κάθε τραγωδίας. Ενώ υπολογίζεται ότι γράφτηκαν πάνω από 1000 έργα τραγωδίας, έχουν καταφέρει να διασωθούν 7 του Σοφοκλή, 7 του Εσχύλου και 18 του Ευρυπίδη. Οι παραστάσεις λοιπόν ξεκίνησαν
να λαμβάνουν χώρο ως μορφή διαγωνισμών, αγώνων δράματος στα μικρά και μεγάλα Διονύσια, τις ετήσιες γιορτές της αρχαίας Αθήνας, υπό την αιγίδα πάντοτε του κράτους. Οι ποιητές οι οποίοι ήθελαν να λάβουν μέρος έπρεπε να κάνουν κάποια αίτηση ώστε να διαγωνιστούν, ενώ μία ομάδα εύπορων πολιτών ξεκινούσε να ασχολείται με τη χορηγία, με όλα τα έξοδα δηλαδή που απαιτούνταν για να πραγματοποιηθεί μία παράσταση. Μία ομάδα από 10 Αθηναίους πολίτες επιλεγόταν με κλήρωση για να είναι οι κριτές, εκείνοι δηλαδή που θα, από τους οποίους θα προκύψει ο νικητής αυτών των διαγωνισμών. Οι κριτές λοιπόν έγραφαν την αξιολόγησή τους σε μία μαρμάρινη πλάκα, η οποία ριγνόταν στην κάλπη και έτσι κάπως προέκυπταν οι νικητές του κάθε διαγωνισμού. Το βραβείο για τον νικητή ήταν Στεφάνη Κισού, ενώ αναγραφόταν και περνούσε έτσι την αιωνιότητα στα δημόσια κρατικά αρχεία. Και τώρα θα ασχοληθούμε λίγο με τα τμήματα, τα μέρη από τα οποία αποτελείται το αρχαίο θέατρο. Η Κύλων. Κύλων λόγω του αμφιθεατρικού του σχήματος, του ημικυκλικού. Το αρχαίο θέατρο λοιπόν είχε τα λεγόμενα εδόλια, τα καθίσματα. Και αμφιθεατρικές κλίμακες, οι οποίες λέγονταν βαθμίδες, ενώ χωριζόταν στα τρία από τα διαζώματα. Και οι θέσεις των θεατών ήταν πάντα αριθμημένες. Στο κέντρο της σκηνής βρισκόταν η ορχήστρα, που ήταν το βασικό σημείο που στεκόταν ο χορός, και στο κέντρο της ορχήστρας βρισκόταν ένας βωμός που λεγόταν θυμέλι. Η σκηνή, που αποτελούσε μία ξύλινη κατασκευή που συνήθως αναπαριστούσε κάποιο παλάτι, κάποιο ανάκτορο, είχε τρεις βασικές θύρες, με τη μεσαία θύρα να λέγεται Βασίλεια θύρα, διότι από εκεί έβγαινε ο βασιλιάς. Δεξιά και αριστερά της σκηνής υπήρχαν οι πάροδοι. Από τις παρόδους έβγαινε ο χορός. Και ανάμεσα στη σκηνή και στην ορχήστρα υπήρχε το λογίον. Τα βασικά μηχανικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούσαν σε κάθε θεατρική παράσταση ήταν το εκύκλημα, μία τροχοφόρα κατασκευή στην οποία συνήθως μετέφεραν το ομοίωμα του νεκρού, το αιώρημα που χρησιμοποιούνταν για την εμφάνιση του απομηχανής θεού, το βροντίο το οποίο χρησιμοποιούνταν για τεχνητούς ήχους ομοίωσης της βροντής, όπως επίσης και οι περίακτοι, δύο στήλοι που βρίσκονταν αριστερά και δεξιά του σκηνικού και χρησιμεύαν στην εναλλαγή του. Και τώρα θα πούμε για τους βασικούς συντελεστές μιας τραγωδίας. Ξεκινώντας από το χορό. Ο χορός, με επικεφαλής τον κορυφαίο, τον αυλητή και με συνοδεία πάντα αυλού, όταν έβγαινε από τις παρόδους, στεκόταν πάντα με την πλάτη στο κοινό, εκφράζοντας κάποιες συναισθηματικές καταστάσεις μέσα από τα χωρικά άσματα, χωρίς όμως να παίρνει ποτέ θέση με επιχειρηματολογία απέναντι σε όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονταν, τα επεισόδια της τραγωδίας. Θα λέγαμε ότι αποτελούσε κάτι σαν την κοινή γνώμη. Και οι βασικοί συντελεστές ήταν οι υποκριτές ηθοποιοί. Ξεκίνησε από έναν υποκριτή ηθοποιό, ο οποίος μάλιστα ήταν και ο ίδιος ο ποιητής, διότι θεωρούνταν ως ο πιο κατάλληλος για να αναλάβει αυτό το έργο, και έπειτα προσθέθηκαν και έγιναν από ένας, δύο έως τρεις. Ήταν Αθηναίοι πολίτες, άνδρες, οι οποίοι υποδίονταν όλους τους ρόλους, γι' αυτό έπρεπε να είναι ιδιαίτερα ταχύς όταν άλλαζαν τα κουστούμια τους. Υποδίονταν ακόμα και τους γυναικείους ρόλους και χρησιμοποιούσαν τα προσωπία, δηλαδή τις μάσκες, και το μακιγιάζ της εποχής που ήταν μια λευκή σκόνη, το λεγόμενο ψημίθιον. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή μας κάνοντας κλικ στο λογότυπο και το καμπανάκι της 7 Arts. Και μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε με ανυπομονησία τις προτάσεις και τα σχόλιά σας. Πείτε μας με ποιο μονόλογο θέλετε να ασχοληθούμε στα επόμενα επεισόδια. Από μένα, πολλούς χαιρετισμούς μέχρι το επόμενο επεισόδιο.